αυστηρό πλαίσιο που ζήσαμε τον περασμένο Μάρτιο, που ήταν όλα κλειστά και δεν λειτουργούσε τίποτα, κύριε Υπουργέ. Αυτό είπε ο κύριος Κικίλιας, έτσι. Εφόσον το είπε, τι να σχολιάσω. Τι σημαίνει lockdown τύπου Μαρτίου, όχι, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Αυτό που είπε ο κύριος Κικίλιας δεν μπορεί να το πει μόνος του. Έχετε γνώση, υπουργοί είσαστε. Μιλάτε. Κοιτάξτε, ότι τα κρούσματα είναι σχετικά, σας είπα, το ξέρουμε όλοι. Το ξέρετε και εσείς, το γράφει καθημερινής μας πρωτοσέλιδο, δεν είπε κάτι κρυφό, κ. Κίλιας. Ο κ. Κίλιας είπε κάτι αυτονόητο. Ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Ότι υπάρχει ανησυχία γιατί είμαστε Φεβρουάριο. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι είμαστε στον πιο κρίσιμο μήνα της πανδημίας. Αυτό είναι διαφορετικό, κύριε Γεωργιάδη, από το να εισηγείτε ένα ολικό lockdown στην Αττική. Εσείς το γνωρίζετε αυτό? Μα σας είπα, το έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή σήμερα. Άλλο τι λέει η Καθημερινή, άλλο τι λέει ο Υπουργός Υγείας. Η Καθημερινή είναι εφημερίδα, κύριε Υπουργέ. Τι σχέση έχει τώρα? Κάνει μια εκτίμηση με το ρεπορτάζ που έχει. Προσπαθώ να σας πω ότι όπως ακριβώς οι δημοσιογράφοι έβλεπαν οι έγκυροι ότι υπάρχει πιθανότητα μιας τέτοιας εισηγήσεως, το ίδιο ακριβώς είχα και εγώ γνώση και όλοι οι υπουργοί που συμμετέχουμε σε τέτοιες αποφάσεις. Διότι έχουμε μιλήσει με τους ειδικούς, αυτή η ανησυχία μας έχει μεταφερθεί, είναι πραγματική ανησυχία. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Περιμένω να δω τι θα πει αυτό το γενικό και σκληρό lockdown, να δω τι θα πει στην πράξη. Μα άμα τα λέει τύπου Μαρτίου, δεν είναι δεδομένο, κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει? Το είπε, είναι τύπου Μαρτίου. Η διαφορά τύπου Μαρτίου από αυτό που ζούμε σήμερα είναι κλειστά σχολεία. Ακριβώς. Και όχι click away στην αγορά, φαντάζομαι. Ακριβώς, δεν αυτό. Βλέπω κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα τα ίδια είναι. Άμα αυτό εισηγηθεί ο Υπουργός, τι να σου πω. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό... Εμείς εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε άλλες ανησυχίες, ο κάθε όμως βλέπει το τομέα της ευθύνης. Εσείς έχετε την αγορά, σύμφωνοι. Εσείς έχετε την αγορά και τα είπαμε και τα συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, που είναι κάτι άλλο, αλλά όλα επηρεάζονται από αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση τώρα επισπεύδεται μετά την ανακοίνωση του Υπουργού. Εμένα ρωτάτε τη γνώμη μου, ο κόμμας αγοράς έχει τηρήσει απαρέγκλατα μέτρα. Το click away σε όλες τις μελέτες που κάναμε δεν έχει επιβαρύνει την κίνηση, ούτε το ιολογικό φορτίο ιδιαίτερα, ειδικά το click away. Για το click inside δεν λειτουργήσε τόσο καιρό. Μα δεν μιλάμε για το κύριε Υπουργέ. Δεν είπε κανείς κάτι για την αγορά. Η αγορά λειτουργήσε άψογα. Προφανώς δεν λέμε αυτό τώρα. Σήμερα θα ανακοινώσετε αποφάσεις. Και θέλω για μια φορά συγχαρητήρια στον κόμμα της αγοράς, γιατί τήρησε τα μέτρα. Εμείς προσπαθούσαμε χιλιάδες ελέγχους να δούμε αν δεν τηρούν τα μέτρα και να βάλουμε πρόσφατα. Αυτό, και δεν αυτό που λέτε τώρα όμως, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που θα κάνετε. Και πειθάρχησε και προσπάθησε. Ένα λεπτό. Τι να τους πω, ψέματα. Λέτε κάτι, λέτε κάτι που σε λίγο θα αναγκαστείτε να το αναιρέσετε, διότι θα τους κλείσετε. Εγώ δεν είπα να αναιρέσω ότι πειθαρχήσανε. Προφανώς. Όχι, αν πάτε σε καθολικό lockdown δεν θα τους κλείσετε? Άρα πώς πήγαν καλά και τώρα θα τους κλείσετε? Άμα αποφασίσουν οι ειδικοί ότι πρέπει να τους κλείσουν, εγώ δεν είμαι λοιμοξιολόγος, κύριε οικονόμου, κάνετε κάποιο λάθος. Ιστορία αρχαιολογίας που δάζω. Όχι, εγώ σαν υπουργός σας ρωτάω, όχι σαν λοιμοξιολόγο. Υπουργός που παίρνετε αποφάσεις. Η απόφαση του Υπουργού Αναπτύξεως θα καθοριστεί, όπως σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, από την απόφαση κυβερνήσεως τη εισηγήσεως. Νέο λουκέτο αντέχει η αγορά, κύριε Υπουργέ? Αντέχουν οι έμποροι νέο λουκέτο? Το αντέχουν είναι μια μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση, αν θέλετε να μιλήσουμε πλατωνικά. Όχι, καλό θα είναι να μην υπήρχε. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Κύριε Γεωργιάδη, πριν πάμε σε αυτό. Να μην είχε έρθει η πανδημία, κύριε, καλό Υπουργέ, θα είναι να μην είχε τίποτα από όλα αυτά. Τι να σας πω τώρα. Το ότι βγαίνει δημόσια... Αν λέτε αν θα είναι ευχαριστημένη η αγορά, θα είναι πολύ δυσαρεστημένη η απάντηση. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Αν μου πείτε ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε για λόγους δημόσιας υγείας, αν πρέπει να το κάνουμε για λόγους δημόσιας υγείας, θα το κάνουμε. Αν μου πείτε αν είμαστε έτοιμοι ως Υπουργείο, μαζί με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις έτσι περαιτέρω για να αντέξουμε, θα τις στηρίξουμε. Και το λέω για άλλη μια φορά, ό,τι και να γίνει, θα είμαστε δίπλα σε επιχειρήσεις να τις κρατήσουμε μόρφιες. Ό,τι και να γίνει, θα σκιστούμε για να τις κρατήσουμε μόρφιες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας βγήκε τώρα και μίλησε για εισήγησή του για καθολικό lockdown στην Αττική, επιταχύνει και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, δηλαδή ότι είναι να το δούμε, θα το δούμε πριν την Παρασκευή, που ούτως ή άλλως κάθε εβδομάδα έχουμε ανακοινώσεις? Από ό,τι κατάλαβα από την δήλωση του κυρίου Υπουργού Υγείας, είπε ότι θα κοιτάξει τα νούμερα της σημερινής ημέρας, 9 Φεβρουαρίου. Δεν είπε θα περιμένει να κάνει εισήγηση αύριο στις 10 Φεβρουαρίου. Είπε θα περιμένει τα νούμερα της σημερινής ημέρας. Εγώ δεν είδα δήλωση, διαβάζω αυτό που είπατε. 9 Φεβρουαρίου. Άρα σήμερα θα αποφασίσει το Υπουργείο Υγείας. Εφηδιαστήκατε από τη δήλωση του κυρίου Κικίλια, κύριε Υπουργέ? Μα σας είπα, όλοι ξέραμε ότι τα πάντα δεν πάνε καλά. Δεν υπάρχει θέμα ευνηδιασμού. Ναι.